Hey, Μάγκελος. Λοιπόν, τελικά βλέπετε το χαμόγελο πάει μέχρι τον κόλο. Μάλλον πάμε για βροχή σήμερα, γαμώ το τέλεια, γαμώ το. Χαίρομαι, είμαι πετά από τη χαρά μου. Αυτό, βασικό, εντάξει. Λοιπόν, έχω ανοίξει την κάμερα, όπως βλέπετε, είμαι εδώ στο δωμάτιό μου. Είμαστε τέλη Αυγούστου. Ποιος θα περίμενε ότι τέλη Αυγούστου θα ανέβαμε βροχή. Καλά, μην έχεις και πολύ άγγελο, ακόμα δεν έχει γεννήσει βροχή, απλά έχει σύννεφα. Μπορεί σε 5 λεπτά να έχει πάλι πάλι ήλιο και να έχει όλο ο ουρανός. Έτσι γίνεται συνήθως. Οι πιστοί αυτό λένε, ειδικά με αυτά που έχουμε δει φέτος, αυτά τα όρια που έχουμε δει φέτος, αλλά αυτά τα όρια που έχουμε δει φέτος, αλλά εγώ πάντα είχα μια ελπίδα στην καρδιά μου ότι κάτι θα δει μια μέρα θα συνέβαινε ένα μεγάλο μπαμ. Όπως το λέω κι εγώ, ένα μπαμ. Τώρα κατά πόσο θα γίνει αυτό σήμερα, αλλά είναι πολύ μεγάλη ελπίδα σήμερα να δούμε αυτή τη βροχή. Γιατί μπορεί να μην είναι μεγάλη βροχή, σε αυτή τη μεγάλη ένταση, αλλά ελπίζουμε να βρέσει, να βρέσει λίγο να πέσει λίγο νερό στα ένταξη στους δρόμους. Γιατί είχαμε δούμε βροχή εδώ στην Αθήνα από τις 4 Ιουλίου. Περιμένουμε το νερό που μας πέρασε. 4 Ιουλίου είχαμε, από τότε που έφυγα εγώ για τη Μύκονο. Εκείνη την ημέρα που ήμουν στον Πειραιά για να φύγω με το ταχύπλοιο για τη Μύκονο, 4 Ιουλίου 2024, έδειξε λίγες ψυχάλες εδώ στην Αθήνα και μάλιστα για πολύ καιρό, για πολλή ώρα πριν τη βροχή που μπούνιζε πολύ έντονα. Και μάλιστα σχέτηκα εκείνη τη στιγμή που μπούνιζε και ήταν να φύγω για να κατέβω κάτω στον Πειραιά να με πάρει ο πατέρας να πάμε στο λιμάνι. Έφυγα πολύ, πολύ, πολύ νωρίτερα, δηλαδή το πλοίο έφευγε στις 4, έφυγα από το σπίτι 11.30. Γιατί που μπούνιζε και έλεγα όχι, αν πιάσει η ροχή μου και με την παλίτσα και όλα, οπότε μπορεί να με πιάσει αδιάβαστο. Γι' αυτό έφυγα νωρίτερα για να γλιτώσω τη βροχή. Να είμαστε κάπου σταθεροί, σαν να μέσα στο αυτοκίνητο ίσως ή μέσα στα υπόστα του λιμανιού για να μπορέσουμε να φύγουμε χωρίς να γίνουμε μουσχεμα. Ακόμα δεν πήγαμε στη θάλασσα. Από τότε έχουμε με βροχή εδώ στην Αθήνα. Και μετά, όχι, μετά ο άλλος σου λέει φίλε δεν έχει τίποτα, ο καιρός είναι τέλειος. Επίσης λένε αυτό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε καλοκαίρι. Όποιο καλοκαίρι να είμαστε, θα έχει αυτόν τον καιρό. Απλά, ειδικά αν είμαστε τον προηγούμενο χειμώνα, το χειμώνα 2023-2024, και μάλλον θα γίνει και τέτοιο και φέτος, και θα έχουμε πάλι όργια από γρασίες. Δηλαδή θα έχουμε κάτι μου λέει ότι φέτος θα είναι πολύ χειρότερο από το τελευταίο χειμώνα. Ήμασταν Δεκέμβρη και είχε 28 και 24 βαθμούς. Ενώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 24, που μας πέρα, ο Ιανουάριο μας πέρασε, είχαμε 28 και 25, 24. Μετά από αυτό, δεν έχει να πεις και τίποτα άλλο. Τα λέει μόνο του. Ο καιρός τα λέει από μόνος του. Δεν θέλετε να τα πεις εσύ ο ίδιος. Α, επίσης για να μην ξεχάσω λίγο μια λεπτομέρεια που θα μπορούσα να σας αναφέρω. Βρήκα το tablet, το είχε μέσα η αδελφή μου, οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες αναλύσεις πάνω στο θέμα, για να έχουμε και βιντεοληπτικό υλικό. Όπως ανέφερα και στο όπως θα αναφέρω και στο αυριανό μας βίντεο. Όχι στο αυριανό, το μεθαυριανό βασικά. Γιατί έχω ανεβάσει το βίντεο από τα σουβαλά. Στην Έγινα, ανέβηκε το σχετικό βιντεάκι σήμερα. Θα ανεβάσω το μπάνιο και μετά θα ανεβάσω το βίντεο με την ανάλυση μα. Εκεί αναφέρω τα πάντα όσο λέγαμε τον καιρό. Είναι αφιερωμένη ανάλυση αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Πάλι μπορεί έξω να έχει σύννεφα, αλλά η ζέστη κυριαρχεί ακόμα. Η ζέστη δεν πέφτει ακόμα. Έχουμε ακόμα πολύ ζέστη. Μάχα σε λίγο. Έχω εδώ το κοντόλ του air condition. Έκανα μαγικό. Τάκ. Έπεται. Με το ήχος. Ειδικά για έναν τύπο που σαν εμένα. Που δυσκολεύομαι πολύ το βράδυ με τον ύπνο, με το να κάνει πολύ ζέστη. Αλλά δεν είναι μόνο δικό μου θέμα αυτό. Δεν είναι μόνο δικό θέμα, Άγγελε.
Και άλλοι τόσοι που έχουν, σε όλο τον κόσμο που δυσκολεύεται να κινηθούν λόγω της τηλεόρασης μου κατά στον σταματιό τους. Τα είναι να πάω κάτω στο γκαράζ, να βάλω μια ώρα και να σε απλώσω μέσα στον δρόμο. Και να λένε ότι κάνει αυτός ο τρελός. Γιατί δεν θα το κάνω ποτέ αυτό, είναι αναφοταμόν. Ακούγεται, είναι τρελό αυτό. Να βάλω τώρα την ώρα και να ξαπλώνω έτσι στον δρόμο. Γύρω σε βάζω μια πετσέτα και ξαπλώνω μέσα στον δρόμο. Να περνάνε τα αυτοκίνητα από πάνω μου. Αλλά όχι, δεν το κάνω. Δεν είμαι τέτοιος. Εγώ είπαμε, είμαι τρελός, αλλά και τρελός. Έχω και μια χαράμαδα λογικής μέσα μου. Αχνή βέβαια. Λοιπόν, έχω βάλει το ρεκόρ της για να ξαπλώσω. Γιατί χωριζόμαστε. Και για το καλοκαίρι σε κουράζει πολύ ο ήλιος και η ζέστη. Σε εξωθενώνει, σε κουράζει, σε εξωθενώνει. Γυρνάς πίσω μπουσλώντας. Ξέρεις έχω πάει και παιδιά. Ότι όταν φτάνει το μεσημέρι ας πούμε και έχει πολύ ζεστή έξω, οποιαδήποτε μέρα, ό,τι ώρα για να ξυπνήσω, είχαμε ξυπνήσει στο 10 το πρωί, δεν ξυπνάω ποτέ μετά τις 10 πλέον. Πέρα ξυπνούσα 11-12 και μία ακόμα. Ειδικά όταν είχαμε την καραντίνα. Που εσείς έκανα στην καραντίνα, σας το έχω πει αυτό το πράγμα. Έβαζα, άνοιγα τον υπολογιστή για να μπω στο μάθημα. Έγινα το μικρόφωνο για να μην ακούνε τα ροχαλιτά μου και έτσι θα βάλω για ύπνο. Καλά, οι μισοί το κάνουν αυτό, μην νομίζετε. Μόνο οι πιστοί, μόνο αυτοί που θέλουν να πετύχουν, να βγουν σάινια από το σχολείο, παίρνανε σε μαθήματα τα διακτηδιακά. Τι εμένα τα διακτηδιακά μαθήματα δεν μου αρέσουν καθόλου. Προτιμώ να μου κόψουν τα πόδια παρά να έχω να μιλάω για διακτηδιακά. Πιο πολλές φορές είχα μπει στο φροντιστήριο των Αγγλικών για να μπω στα μαθήματα που κάναμε κάθε μέρα για να πληρώσεις, παρά στο σχολείο. Γιατί στο φροντιστήριο είσαι 7-8 άτομα, ενώ στο σχολείο είσαι 10-20 κοσαριά. Μένα το σύστημα πέφτει, σε πετάει έξω, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά ήταν η μόνη μας επιλογή, αλλιώς θα είχαμε μαθήματα και το καλοκαίρι, εκείνη το 2020. 2021 πήγαμε το πρόβλημα με το COVID. Έχω ανοίξει το condition, όπως ακούτε. Έχει πάει λίγο μοναξία το χώρο εδώ. Αυτό θέλω. Γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς το condition το καλοκαίρι. Ήταν ανεμιστήρα που έχω μέσα ή το condition. Αφού το condition κάτι δεν είναι να το χρησιμοποιώ παρά να το αφήνω να σκουριάζει. Γιατί σκουριάζουν αυτά. Δεν είναι αιώνια, δεν διαρκούν για πάντα. Σκουριάζουν και γυαλίονται. Οπότε αν δουλεύει, αν λειτουργήσει για μέσα ο μηχανισμό που έχει, τότε τα πράγματα είναι καλύτερα. Γιατί δεν είναι δημοκρατική σταθερή. Λειτουργεί όλο το μέσα, η μηχανή, το σύστημά του. Το χρησιμοποιώ στη ζέστη, αυτό το καιρό ειδικά, το χρησιμοποιώ δύο φορές την ημέρα. Βέβαια για πολλές ώρες, δηλαδή 4-6 ώρες. Κοιμάμαι τα μεσημέρια και το βράδυ. Το βράδυ το χρησιμοποιώ 10 ώρες. Άντε 8-9 ώρες. Ενώ το μεσημέρι το χρησιμοποιώ και 3-4 ώρες για να κοιμηθώ και μετά το ασχολούμαι το κλείνω. Τι να χρησιμοποιώ όλη την ημέρα, θα πάνε τιμές στο Θεό του κουρέματος. Έτσι, είναι κόστος, αλλά για να προκειμένου να κοιμόμαστε κάτι να χρησιμοποιούμε με το κόστος του οικονομικού παρά να ξυστώνουμε και να ιδρώνουμε μες στο κρεβάτι το βράδυ με τα 40 και τα 30. Καλύτερα να σου πω. Το χειμώνα, εγώ που τρέχα το χειμώνα έβαλα το condition, αλλά στη ζεστή του μορφή. Τώρα είναι 27 βαθμούς έχω βάλει το condition. 27 βαθμούς. Ενώ το χειμώνα το έβαζα πιο ψηλά για να θεμένει το δωμάτιο. Παλιά είχα την θεμενόμενη κουβέρτα. Την έβαζα από κάτω που ξέραμα και από εκεί μετά την ζέστανε. Αλλά με ένα που έκανα το πάπλωμα, χάνεις δουλειά. Είναι τόσο θέμα, χάνει δουλειά. Λοιπόν, οπότε το βίντεο ξεκίνησε διαφορετικά και αλλού τελείωσε. Περιμένω την βροχή. Αν βρέξει, θα κάνω και άλλο short. Αυτό είναι short, δεν είναι κανονικό βίντεο, είναι short. Αν βρέξει, λέμε τώρα, θα κάνω και άλλο short. Έτσι για να το τιμήσουμε λίγο. Δηλαδή είναι κάτι που το περιμένω πάρα πολύ αυτή η βροχή. Δεν μου αρέσει η βροχή, αλλά την περιμένω. Είναι μια από τις λίγες περιπτώσεις. Θέλω την βροχή. Και πριν παραπάνω. Ναι, παιδιά, αυτό ήταν το short μας για σήμερα. Αν βρέξει, το ξαναλέω, θα κάνω κι άλλο.
να θεαμαθούμε λιγάκι, να το ενσταθούμε λιγάκι στα βίντεο. Μεγάλο σορ βγήκε, πιο μεγάλο από ό,τι περίμενα. Anyway, δούμε παιδιά. Αυτό ήταν το σορ μας. Ευχαριστώ πολύ που το είδατε. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.